Καθημερινά λόγια του Θεού. Ο άνθρωπος θα ολοκληρωθεί πλήρως στην εποχή της Βασιλείας. Μετά το έργο της κατάκτησης, ο άνθρωπος θα υποβληθεί σε ραφινάρισμα και δοκιμασίες. Όσοι μπορούν να το ξεπεράσουν και να γίνουν μάρτυρες κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, είναι αυτοί που τελικά θα γίνουν πλήρεις. Αυτοί είναι οι νικητές. Κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να δεχτεί αυτό το ραφινάρισμα. Και αυτό θα είναι η τελευταία στιγμή στο έργο του Θεού. Είναι η τελευταία φορά που ο άνθρωπος θα εξευγενιστεί πριν από την ολοκλήρωση όλου του έργου της διαχείρισης του Θεού. Και όλοι όσοι ακολουθούν το Θεό πρέπει να αποδεχτούν αυτήν την τελική δοκιμασία και πρέπει να αποδεχτούν αυτό το τελευταίο ραφινάρισμα. Εκείνοι που υποτάσσονται στη δοκιμασία μένουν χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος και την καθοδήγηση του Θεού. Αλλά αυτοί που έχουν κατακτηθεί και αληθινά αναζητούν το Θεό, θα αντέξουν τελικά. Είναι εκείνοι που διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση και που αγαπούν πραγματικά το Θεό. Ανεξάρτητα από το τι κάνει ο Θεός, αυτοί οι νικητές δεν θα στερηθούν τα οράματα και θα κάνουν πράξη την αλήθεια, χωρίς να αποτύχουν ως προς τη μαρτυρία τους. Είναι αυτοί που τελικά θα βγουν από τη μεγάλη δοκιμασία. Ακόμα κι αν εκείνοι που αλλιεύουν σε ταραγμένα νερά μπορούν να παρασιτούν σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την τελική δοκιμασία και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το τελικό τεστ. Για όσους την ξεπεράσουν, τέτοια δοκιμασία είναι το ύψιστο ραφινάρισμα. Αλλά για όσους αλλιεύουν σε ταραγμένα νερά, είναι το έργο της πλήρους εξάλειψης. Ανεξάρτητα από το πώς δοκιμάζονται, η υπακοή εκείνων που έχουν το Θεό στην καρδιά τους παραμένει αμετάβλητη. Αλλά για εκείνους που δεν έχουν το Θεό στην καρδιά τους, αφού το έργο του Θεού δεν είναι εποφελές για τη σάρκα τους, αλλάζουν την άποψή τους για το Θεό, αλλά και απομακρύνονται από το Θεό. Τέτοιοι είναι όσοι δεν θα αντέξουν στο τέλος, οι οποίοι αναζητούν μόνο τις ευλογίες του Θεού και δεν έχουν καμία επιθυμία να αναλωθούν για το Θεό και να αφιερωθούν σε Αυτόν. Αυτού του είδους οι χαμηλού επιπέδου άνθρωποι θα εκδιωχθούν όταν τελειώσει το έργο του Θεού και δεν είναι άξιοι οποιασδήποτε συμπάθειας. Εκείνοι που δεν έχουν ανθρώπινη φύση είναι ανίκανοι να αγαπήσουν πραγματικά το Θεό. Όταν το περιβάλλον είναι ασφαλές ή σταθερό ή μπορούν να αποκομίσουν ωφέλη, υπακούουν πλήρως στο Θεό. Αλλά μόλις αυτό που επιθυμούν υπονομεύεται ή τελικά αντικρούεται, αμέσως επαναστατούν. Ακόμη και μέσα σε μία μόνο νύχτα μπορούν να μεταμορφωθούν από ένα χαμογελαστό, καλοκάγαθο άτομο σε έναν άσχημο και άγριο δολοφόνο, αντιμετωπίζοντας ξαφνικά τον μέχρι πρότινος ευεργέτη τους ως θανάσιμο εχθρό τους, χωρίς λόγο και αιτία. Εάν αυτοί οι δαίμονες δεν εκδιωχθούν, δαίμονες που θα σκότωναν σε ένα δευτερόλεπτο, τότε δεν θα γίνουν πηγή περαιτέρω δυστυχίας. Το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου
δεν επιτυγχάνεται μετά την ολοκλήρωση του έργου της κατάκτησης. Αν και το έργο της κατάκτησης έχει φτάσει στο τέλος του, το έργο του εξαγνισμού του ανθρώπου δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα τελειώσει μόνο όταν ο άνθρωπος έχει εξαγνιστεί εξ ολοκλήρου. Αφού αυτοί που πραγματικά υποτάσσονται στο Θεό έχουν ολοκληρωθεί και μόλις οι υποκριτές που δεν έχουν το Θεό στην καρδιά τους έχουν καθαρθεί. Όσοι δεν ικανοποιούν το Θεό στο έσχατο στάδιο του έργου Του θα εξαλειφθούν εντελώς και εκείνοι που εξαλείφονται ανήκουν στο διάβολο. Καθώς δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το Θεό, επαναστατούν εναντίον του Θεού. Και παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν το Θεό σήμερα, αυτό δεν αποδεικνύει ότι είναι και αυτοί που τελικά θα παραμείνουν. Με τη ρίση ότι όσοι ακολουθούν το Θεό μέχρι το τέλος θα λάβουν σωτηρία, το νόημα του ρήματος «ακολουθώ» σημαίνει το να αντέχω στις δοκιμασίες. Σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι το να ακολουθείς το Θεό είναι εύκολο. Αλλά όταν το έργο του Θεού πρόκειται να τελειώσει, θα γνωρίσεις την αληθινή έννοια του «ακολουθώ». Επειδή εξακολουθείς να είσαι σε θέση να ακολουθήσεις το Θεό σήμερα αφού έχεις κατακτηθεί, αυτό δεν αποδεικνύει ότι είσαι ένας από εκείνους που θα γίνουν τέλειοι. Όσοι αδυνατούν να αντέξουν τις δοκιμασίες, όσοι είναι ανίκανοι να νικήσουν στις δοκιμασίες, τελικά θα είναι και ανίκανοι να αντέξουν και έτσι δεν θα μπορούν να ακολουθήσουν το Θεό μέχρι τέλους. Αυτοί που ακολουθούν αληθινά το Θεό είναι σε θέση να αντέξουν τη δοκιμασία του έργου τους. Ενώ εκείνοι που δεν ακολουθούν αληθινά το Θεό είναι ανίκανοι να αντέξουν οποιαδήποτε από τις δοκιμασίες του Θεού. Αργά ή γρήγορα θα εκδιωχθούν, ενώ οι νικητές θα παραμείνουν στη Βασιλεία. Το αν ο άνθρωπος πραγματικά αναζητά το Θεό καθορίζεται από τη δοκιμασία του έργου του, δηλαδή από τις δοκιμασίες του Θεού, και δεν έχει καμία σχέση με την απόφαση του ίδιου του ανθρώπου. Ο Θεός δεν απορρίπτει κανένα άτομο χωρίς λόγο. Ό,τι κάνει γίνεται έτσι ώστε ο άνθρωπος να είναι απόλυτα πεπισμένος. Δεν κάνει τίποτα που είναι αόρατο για τον άνθρωπο ή οποιαδήποτε εργασία που δεν μπορεί να πείσει τον άνθρωπο. Το αν η πίστη του ανθρώπου είναι αληθινή ή όχι αποδεικνύεται από τα γεγονότα και δεν μπορεί να αποφασιστεί από τον άνθρωπο. Για το ότι το σιτάρι που δεν μπορεί να γίνει καλαμπόκι και το καλαμπόκι δεν μπορεί να γίνει σιτάρι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλοι όσοι αγαπούν πραγματικά το Θεό, τελικά θα παραμείνουν στη Βασιλεία. Και ο Θεός δεν θα κακομεταχειριστεί κανέναν που πραγματικά τον αγαπάει. Με βάση τις διαφορετικές λειτουργίες και μαρτυρίες τους, οι νικητές στη Βασιλεία θα υπηρετούν ως ιερείς ή οπαδοί και όλοι εκείνοι που πέρασαν τις δοκιμασίες θα γίνουν το σώμα των ιερέων μέσα στη Βασιλεία. Το σώμα των ιερέων θα διαμορφωθεί όταν το έργο του Ευαγγελίου σε όλο το σύμπαν έχει τελειώσει. Όταν εκείνη η ώρα έρθει,
αυτό που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο θα είναι η εκτέλεση του καθήκοντός του μέσα στη Βασιλεία του Θεού και η ζωή του μαζί με το Θεό μέσα στη Βασιλεία. Στο σώμα των ιερέων θα υπάρχουν αρχιερείς και ιερείς και οι υπόλοιποι θα είναι οι ιοί και ο λαός του Θεού. Όλα αυτά καθορίζονται από τις μαρτυρίες τους προς το Θεό κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Δεν είναι τίτλοι που δίνονται έτσι, χωρίς λόγο. Μόλις η κατάσταση του ανθρώπου παγιωθεί, το έργο του Θεού θα σταματήσει, γιατί ο καθένας ταξινομείται ανάλογα με το είδος και επιστρέφει στην αρχική του θέση. Και αυτό είναι το σημείο της ολοκλήρωσης του έργου του Θεού. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα του έργου του Θεού και των πράξεων του ανθρώπου. Και είναι και η αποκριστάλωση των οραμάτων του έργου του Θεού και της συνεργασίας του ανθρώπου. Στο τέλος, ο άνθρωπος θα βρει ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Θεός επίσης θα επιστρέψει στην κατοικία του για να ξεκουραστεί. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα των 6.000 χρόνων συνεργασίας μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου.